Ευχαριστούμε πολύ την Γιώρμαρη. Ήγηκε η ώρα της σχολικής εκπαίδευσης. Η Μαρία Εξαρχουλάκου είναι συντονίστρια του τομέα σχολικής εκπαίδευσης. Θα κάνει και αυτή μια αρκετά διευρυμένη παρουσίαση της βασικής δράσης ΚΑΑ2. Διευρυμένη γιατί η σχολική εκπαίδευση είναι ο μοναδικός τομέας του οποίου η βασική δράση ΚΑΑ2 διχοτομείται στις διευρυμένες στρατηγικές συμπράξεις που έχουν τη λογική αυτή που ήδη ακούσατε και από τα άλλα τομεακά. Ένα συντονιστή συνεργάζεται με κάποιους άλλους φορείς διακρατικά προκειμένου να αναπτύξουν κάποια προϊόντα, κάποια παραδοτέα με όφελος το σχολείο, με όφελος το μαθητή και με αποδέκτη επίσης ωφελούμενο τον εκπαιδευτικό. Αυτές οι διευρυμένες στρατηγικές συμπράξεις μπορεί είτε να είναι ανταλλαγή καλών πρακτικών είτε καινοτομίας. Και ο δεύτερος άξονας είναι οι συμπράξεις αμιγώς μεταξύ σχολείων, όπου συμπράττουν μόνο σχολεία. Είναι μια κλασική αξία στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, την οποία θαυμάζουμε όλοι. Ευχαριστώ για την εισαγωγή, κυρία Ντρούτσα, κυρία Θανασόπουλε. Σας καλησπερίζω και εγώ από την πλευρά της σχολικής εκπαίδευσης. Θα προσπαθήσω να σας δώσω το πλαίσιο των στρατηγικών συμπράξεων όπως τις βλέπει η σχολική εκπαίδευση με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσα από το πρόγραμμα Erasmus Plus. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να πω ότι αυτή η παρουσίαση αρχικά είχε προσανατολισμό να αποδοθεί από δύο άτομα, από μένα και τη συνάδελφο την κυρία Δαμοπούλου, η οποία λόγω ευνίδιου ατυχήματος της τελευταίας στιγμής δεν είναι εδώ για να την παρουσιάσει. Συνετέλεσε όμως τα μέγιστα για την δημιουργία της παρουσίασης και θα ήθελα να την ευχαριστήσω πολύ. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι εκτός από μένα που είμαι συντονίστρια στη σχολική εκπαίδευση και την κυρία Δαμοπούλου που είναι στέλεχος στις στρατηγικές συμπράξεις, τη δράση αυτή επίσης υποστηρίζουν η κυρία Έφη Μαγουλά, μέχρι πρότινος η κυρία Καϊμακούδη, η οποία μετακινείται τώρα στην εκπαίδευση ενηλίκων, είναι η κυρία Κελεπούρη και έχουμε και δύο προσθήκες τις πρόσφατες, την κυρία Τσιρογιάννη και την κυρία Τσαγκαρουλάκη, οι οποίες και αυτές θα συμπορευτούν μαζί μας για το επόμενο διάστημα για την δράση των στρατηγικών συμπράξεων. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι, κατά τη γνώμη μου, ο τομέας της σχολικής εκπαίδευσης είναι ο χώρος στον οποίο κατεξοχήν και με τον καλύτερο τρόπο εφαρμόζεται η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η άποψη που έχει ότι το ανθρώπινο δυναμικό της Ευρώπης θα πρέπει να βγει αρκούντος προετοιμασμένο και καταρτισμένο για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος. Και λέω γιατί ο χώρος σχολικής είναι το καλύτερο παράδειγμα αυτής της πολιτικής, διότι αντιλαμβάνεστε ότι καλλιέργεια γνώσεων δεξιοτήτων και ανταπόκριση στα ενδιαφέροντα των παιδιών μέσα στο σχολείο είναι η σφραγίδα που θα τα ακολουθήσει καθ' όλη τη διάρκεια του βίου τους, του προσωπικού βίου, του επαγγελματικού βίου, της ένταξή τους μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθε. Και η προοπτική είναι ότι αυτό θα γίνει μέσα σε ένα σχολείο το οποίο θα είναι και αυτό αρκούντος ετοιμασμένο και με το κατάλληλα εκπαιδευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό που θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτές τις νέες προκλήσεις και θα μπορέσει να ετοιμάσει τα παιδιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επίσης, η παρουσίαση αυτή των στρατηγικών συμπράξεων έχει να κάνει, με συγχωρείτε, είμαι λίγο τρακαρισμένη, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα στο σχολείο, λοιπόν, το οποίο σχολείο το βλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν ένα σχολείο πολύ ενδιαφέρον, με πολλές δράσεις, με πολλές προκλήσεις, που θα μπορέσει λοιπόν να κρατήσει τα παιδιά απασχολημένα και δεσμευμένα και θα τα εμποδίσει από το να τα εγκαταλείψουν μεσοστρατής. Το μέσο λοιπόν για να τα επιτύχει όλα αυτά είναι οι στρατηγικές συμπράξεις, μέσω της συνεργασίας που αυτές ενθαρρύνουν και μέσω των διεθνικών μετακινήσεων που υποστηρίζουν. Όλες οι προηγούμενες ομιλήτρες αναφέρθηκαν σε προτεραιότητες. Οι προτεραιότητες, εκτός από όλο αυτό το πλαίσιο πολιτικής που δόθηκε με πολλές λεπτομέρειες και με πάρα πολύ αναλυτικά
Και με εξαιρετικό τρόπο, αν μου επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο, θα ήθελα να πω ότι οι προτεραιότητες μέσα στις αιτήσεις είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο πράγμα. Και είναι πολύ χρήσιμο γιατί μας βοηθούν στην αξιολόγηση να ξεχωρίσουμε τις στρατηγικές συμπράξεις που πραγματικά θα έχουν ένα νόημα και θα αφήσουν ένα αποτύπωμα στη σχολική εκπαίδευση από αυτές που δεν έχουν συνάφεια με αυτά που κάνει η σχολική εκπαίδευση και θα έπρεπε ενδεχομένως να απευθυνθούν σε έναν άλλο τομέα ή και πουθενά. Είναι λοιπόν αναμενόμενο εδώ οι προτεραιότητες στον χώρο της σχολικής να έχουν σχέση με το χώρο της σχολικής εκπαίδευσης, με την ενίσχυση του έργου των εκπαιδευτικών, με την προώθηση απόκτησης βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Για παράδειγμα, υπάρχει το γνωστό έλλειμμα στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες, έλλειμμα σε αναγνωστικές ικανότητες, διαπιστώνει συνεχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχρονικά, που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Έχουν να κάνουν με την υποστήριξη δράσεων μέσα από στρατηγικές συμπράξεις που θα εμποδίσουν τα παιδιά να αφήσουν το σχολείο χωρίς να έχουν λάβει επαρκείς γνώσεις για να αντιμετωπίσουν τη ζωή και το επάγγελμα που θα ακολουθήσουν και επίσης υποστήριξη σε ποιοτικά καλή και οικονομικά προσιτή προσχολική εκπαίδευση και αγωγή. Συνεπώς θα ήθελα εδώ να πω ότι προτεραιότητες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως κάτι ξένο από την αίτηση, αλλά κάτι μέσα ενταγμένο στην αίτηση. Αξιολογούνται στο πρώτο κριτήριο και μία από τις συχνές ερωτήσεις που δεχόμαστε είναι ποιες είναι αυτές οι προτεραιότητες που θα με βοηθήσουν για να περάσει η αίτησή μου μέσα στον χώρο της σχολικής εκπαίδευσης. Θα ήθελα να πω ότι αυτές οι προτεραιότητες που παρουσιάζουμε εδώ γίνεται με πολύ συνεπτικό τρόπο αυτή η παρουσίαση. Προφανώς, μέσα στον οδηγό, στις σελίδες που αναφέρω, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να ανατρέξουν και να διαβάσουν μια πολύ καλή ανάλυση αυτών των προτεραιότητων. Γιατί γίνεται το εξής. Αυτή η συνοπτική αναφορά δεν σας επιτρέπει να δείτε ότι αυτές οι προτεραιότητες αναλύονται και εξακτηνώνονται σε πάρα πολλές επιμέρους μικρές θεματικές προτεραιότητες, τις οποίες κάποιος μπορεί να πάρει και να επεξεργαστεί και να βρει πραγματικά στοιχεία τα οποία κανείς άλλος πριν δεν τα έχει αναλύσει. Βλέπουμε εδώ, για παράδειγμα, ενίσχυση του έργου των εκπαιδευτικών. Δεν λέει τίποτα αν το δει κανείς. Εντάξει, ξέρουμε ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εκπαιδευτούν σε νέες τεχνολογίες, ενδεχομένως γλωσσικές δεξιότητες κ.ο.κ. Αν πάρει κανείς και διαβάσει, θα δει ότι εδώ έχουμε και θέματα με τη σχολική ηγεσία, που είναι ένα πάρα πολύ σύγχρονο θέμα που αποσχολεί τα σχολεία. Θέλω λοιπόν να πω ότι θα παρακαλούσα όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να κοιτάξουν πάρα πολύ προσεκτικά και να αναγνώσουν πολύ προσεκτικά τα επιμέρους κομμάτια στα οποία διαρθρώνονται αυτές οι κεντρικές προτεραιότητες που λέμε εμείς εδώ πολύ συνοπτικά. Επίσης, οι προηγούμενες ομιλήτριες, αφού είμαστε στο χώρο των στρατηγικών συμπράξεων, είναι μια οριζόντια δράση, έτσι περιγράφεται στον οδηγό, οπότε έχει αναλυθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από τις προηγούμενες ομιλήτριες. Και εδώ λοιπόν έχουμε στρατηγικές συμπράξεις για την υποστήριξη καινοτομίας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Θέλω να πω ότι αυτό που τη διαφοροποιεί, καταρχήν εδώ, είναι ότι έχουμε έναν άλλο τύπο αίτησης με κωδικό K201. Άρα όποιος θέλει να αιτηθεί για στρατηγική σύμπραξη στην σχολική εκπαίδευση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτήν την αίτηση και όχι με άλλους κωδικούς 202, 203 κ.ο.κ. που έχουν αναφορά στα υπόλοιπα τομεακά προγράμματα. Όπως και στους άλλους τομείς, έτσι και εδώ η καινοτομία αφορά την παραγωγή πρωτότυπων πνευματικών προϊόντων, τα οποία να έχουν μια ισχυρή αξία ως αυθύπαρκτα προϊόντα, τα οποία να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλα περιβάλλοντα, έξω από την εταιρική σχέση, και τα οποία να έχουν μια διαχρονικότητα στην ύπαρξή τους. Δηλαδή να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και κατά τη διάρκεια της σύμπραξης και να έχουν προστιθέμενα αποτελέσματα και αξία για τους φορείς που τα αναπτύσσουν, αλλά και μετά την ολοκλήρωση της σύμπραξης. Και επίσης, ομοίως, με τα άλλα τομεακά, έχουμε στρατηγικές συμπράξεις για την ανταλλαγή καλών πρακτικών, πάλι με τον ίδιο κωδικό αίτησης, K201, μόνο που στο πεδίο της αίτησης που σας ζητά, αν θέλετε να κάνετε ανταλλαγή καλών πρακτικών, θα πρέπει να το επιλέξετε. Και ομοίως έχουν την στόχευση να υποστηρίξουν ανταλλαγή καλών πρακτικών μέσα από τους φορείς που τις αναπτύσσουν, να αναπτύξουν την εξωστρέφεια των φορέων αυτών, να μάθουν να εκπαιδεύσουν τους φορείς να συνεργάζονται σε διακρατικό επίπεδο και ενδεχομένως να αναπτύξουν και κάποια προϊόντα αποτελέσματα, θα δούμε συνέχεια με παραδείγματα, τα οποία όμως για τα οποία όμως δεν θα επιχορηγηθούν αμιγώς και διακριτά από κάποια συγκεκριμένη κατηγορία επιχορήγησης. Το κλασικό προφίλ των στρατηγικών συμπράξεων είναι
εταίροι από όλους τους χώρους, από εκπαίδευση, κατάρτιση ή από άλλο κοινωνικό-οικονομικό τομέα. Ο αριθμός των εταίρων είναι πάλι κατ' ελάχιστον 3 από 3 διαφορετικές χώρες, η διάρκεια 12 έως 36 μήνες και η επιχορήγηση κατά νότατο όριο για τα 36 μήνα σχέδια έως 450.000 ευρώ. Εδώ να πω όμως, γιατί μπορεί θα ακολουθήσει και ένα άλλο είδος συμπράξεων που θα αναπτύξουμε, να πω ότι στις συμπράξεις με κωδικό αίτησης K201, η συμμετοχή των σχολείων δεν είναι απαιτητή από το πρόγραμμα. Είμαστε στο χώρο της σχολικής εκπαίδευσης. Όταν ακούει κανείς σχολική εκπαίδευση, αμέσως το συσχετίζει με το σχολείο. Βεβαίως, ο χώρος αναφοράς των προϊόντων και των αποτελεσμάτων είναι η σχολική εκπαίδευση. Όμως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν τα συνδέει απαραίτητα με την ύπαρξη ενός σχολείου ως εταίρο μέσα στην εταιρική σχέση. Το ότι δεν είναι απαιτητή η ύπαρξη ενός σχολείου μέσα σε μια στρατηγική σύμπραξη K201 δεν σημαίνει ότι δεν είναι και επιθυμητή ή ότι δεν είναι προβλεπόμενη, εφόσον το εταιρικό σχήμα θέλει να την εντάξει και να χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία της μέσα στην εταιρική σχέση. Απλώς όφυλα να το τονίσω αυτό, διότι είναι πολύ συχνό ερώτημα από φορείς που ενδιαφέρονται να υποβάλουν έτσι στις στρατηγικές συμπράξεις για την ανάπτυξη της καινοτομίας κυρίως και δεν είναι σχολεία, γιατί δεν είναι υποχρεωτικό να είναι σχολείο είτε ως συντονιστής είτε ως εταίρος της σύμπραξης, εάν πρέπει να έχουμε και σχολείο εταίρο μέσα στην εταιρική σχέση. Η απάντηση είναι δεν είναι απαιτητό. Για να κάνουμε λίγο πιο απτό το χώρο της σχολικής εκπαίδευσης και το χώρο που αυτή καταλαμβάνει μέσα στρατηγικές συμπράξεις, θα σας δώσω ένα παράδειγμα στρατηγικής σύμπραξης που ευαγγελίζεται ότι θα παράξει καινοτόμα προϊόντα για να χρησιμοποιηθούν από την σχολική εκπαίδευση. Έχουμε λοιπόν μια περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης ως συντονιστή της σύμπραξης. Και μέσα στη σύμπραξη έχουμε, όπως φαίνεται και από τη διαφάνεια, σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ένα πανεπιστήμιο, ένα ερευνητικό κέντρο και, όπως έχει αρκούντος τονιστεί στις προηγούμενες παρουσιάσεις, αυτή η σύμπραξη είχε την ευτυχία να έχει και εθνικές και περιφερειακές αρχές των χωρών εταίρων που έχουν τη δύναμη να προωθήσουν τα αποτελέσματα του σχεδίου έτσι ώστε αυτά να υιοθετηθούν τελικά και να χρησιμοποιηθούν από το χώρο της σχολικής εκπαίδευσης. Η σύμπραξη αυτή, σαν τομεακή προτεραιότητα, δεν ξέρω αν έχει αναφερθεί, το επαναλαμβάνω, οι συμπράξεις μπορούν να επιλέγουν οριζόντιες προτεραιότητες ή τομεακές προτεραιότητες. Στην προκειμένη περίπτωση, η τομεακή προτεραιότητα που προέρχεται από το χώρο της σχολικής και που επελέγει ήταν η αντιμετώπιση των χαμηλών επιδόσεων στα μαθηματικά θετικές επιστήμες. Θα την περιγράψω λίγο, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα. Αυτοί λοιπόν οι φορείς συνεργάζονται για να αναχαιτήσουν, να βελτιώσουν τον ψηφιακό αναλφαβητισμό ενηλίκων. Δηλαδή τι συμβαίνει, εδώ τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί τους θα εκπαιδευτούν, ώστε στη συνέχεια τα παιδιά ως πρεσβευτές να μεταλαμπαδεύσουν κάποιες ψηφιακές, βασικές ψηφιακές δεξιότητες σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα, η οποία ήδη έχει εγκριθεί και υλοποιείται. Και μεταξύ των πνευματικών προϊόντων που θα επιχορηγηθούν είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτικοί για να εκπαιδεύσουν τα παιδιά που με τη σειρά τους θα εκπαιδεύσουν τους ενήλικες και η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για εκπαιδευτικούς. Στις στρατηγικές συμπράξεις για την ανταλλαγή καλών πρακτικών που πάλι έχουν κωδικό K201, θέλω να σταθώ λίγο περισσότερο, γιατί θεωρούμε στη σχολική εκπαίδευση ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία και προοπτική για τα σχολεία και δυνατότητα για τα σχολεία να εμπλακούν σε συμπράξεις, όπου οι εταίροι δεν θα είναι μόνο σχολεία, αλλά θα είναι και άλλοι φορείς και θα μπορέσουν έτσι να χρησιμοποιήσουν τεχνογνωσία, γνώση, εμπειρίες από άλλους φορείς και να μπορέσουν με τη σειρά τους να τους χρησιμοποιήσουν για το όφελος της σχολικής εκπαίδευσης. Είναι μια δυνατότητα καινούργια σχετική που ήρθε με την έλευση του προγράμματος Erasmus Plus. Δεν υπήρχε παλαιότερα στα σχολεία. Και όπως βλέπετε και από το παράδειγμα εδώ της διαφάνειας, έχουμε εγκεκριμένη σύμπραξη αυτή τη στιγμή, η οποία συντονίζεται από Δήμο. Εμπλέκει Δήμους από 3 διαφορετικές χώρες, σχολεία από 3 διαφορετικές χώρες και πολιτιστικούς οργανισμούς, διότι πατώντας την τομεακή προτεραιότητα της αναχέτησης του φαινομένου της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την τέχνη, και γι' αυτό εμπλέκει και τους πολιτιστικούς οργανισμούς,
προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την τέχνη για να κρατήσει τα παιδιά στο σχολείο με ενδιαφέρουσες εφαρμογές και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες που μπορούν να υλοποιηθούν μέσα από την τέχνη. Λησμόνησα να πω προηγουμένως, αλλά είναι σημαντικό να σας πω γιατί έγινε και συζήτηση προηγουμένως και αναφορά για την επιχορήγηση που δίνεται. Εδώ στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης, το κύριο βάρος της επιχορήγησης το έχουν οι συμπράξεις μεταξύ σχολείων που θα αναλυθούν σε λίγο για την καινοτομία με βάση την δημοσίευση που έχουμε αναρτήσει στο site για την υποβολή αιτήσεων του 2018. Η σχολική εκπαίδευση θα δώσει ένα 30% στα σχέδια που θα περάσουν, που θα υποβληθούν με στόχο την παραγωγή καινοτομίας. Σε αυτή την κατηγορία την κρατήσαμε για την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την κρατήσαμε διακριτή, διότι πραγματικά πιστεύουμε ότι πρέπει να δοθεί ένα βήμα στα σχολεία, σταδιακά, να μπορέσουν να ανοιχθούν και σε άλλες μορφές συνεργασίας, πέρα από την αμυγή συνεργασία μεταξύ σχολείων. Σε αυτό το είδος, λοιπόν, στρατηγικής σύμπραξης για ανταλλαγή καλών πρακτικών, έχουμε προβλέψει να δοθεί ένα 5% του διαθέσιμου προϋπολογισμού της σχολικής εκπαίδευσης για τη βασική δράση 2. Αποτελέσματα αυτής της σύμπραξης για την ανταλλαγή καλών πρακτικών, φυσικά δεν επιχορηγείται για να παράξει καινοτόμα προϊόντα, ούτε ευαγγελίζεται ότι θα το κάνει. Η στόχευσή της είναι η ανταλλαγή πρακτικών. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι υπολείπεται σε δραστηριότητες ή σε αποτελέσματα. Βλέπετε ότι έχουν προβλεφθεί κινητικότητες για επιμόρφωση εκπαιδευτικών, πως αλλιώς άλλως θα μπορούσε να επιτευχθεί ανταλλαγή καλών πρακτικών. Έχουν προβλεφθεί να γίνουν δραστηριότητες επιτοπίως στα σχολεία στα οποία εμπλέκονται και ενδεχομένως και σε άλλα. Θα γίνουν πιλωτικές εφαρμογές κάποιου υλικού που θα δημιουργηθεί. Θα παραχθεί στο τέλος ένας οδηγός που ουσιαστικά θα συνοψίσει αυτές τις δραστηριότητες που θα γίνουν στα σχολεία και φυσικά θα γίνουν και δραστηριότητες διάχυσης. Αυτό που τις διαφοροποιεί αυτές τις στρατηγικές συμπράξεις, επαναλαμβάνω, δεν είναι ότι υπολείπονται σε δραστηριότητες ή σε γνώσεις ή σε ζήλο, είναι ότι δεν επιχορηγούνται αμυγώς για όλα αυτά τα πράγματα και εξηγώ ότι όλα αυτά που βλέπετε εδώ πέρα θα γίνουν μέσα από το κονδύλι επιχορήγησης που είναι διαχείριση και υλοποίηση του σχεδίου. Και ερχόμαστε στις καθεαυτό συμπράξεις που απορροφούν το μεγαλύτερο κομμάτι του προϋπολογισμού του ΚΑΠΑ2 για τη σχολική εκπαίδευση, που είναι η συμπράξη ανταλλαγών μεταξύ σχολείων. Εδώ πάλι θα μετεωρίζομαι μεταξύ παλαιότερων σχολείων και καινούριων σχολείων που θέλουν να μπουν στο πρόγραμμα, γιατί πάντα το κοινό μας είναι αυτό. Θέλω να πω ότι μπορεί να κάνω περισσότερες αναφορές για να βοηθήσουμε τα καινούργια σχολεία να μπουν στο πρόγραμμα, γιατί ο ρόλος μας και η παρουσία μας σήμερα εδώ από την πλευρά της σχολικής είναι να φέρουμε το μήνυμα και στο τελευταίο σχολείο της χώρας, να δώσουμε την όθηση και στο τελευταίο σχολείο της χώρας και να πούμε δεν είναι δύσκολο, μπορείτε να το κάνετε κι εσείς, το έχουν κάνει ήδη εκατοντάδες σχολεία στην Ελλάδα και χιλιάδες σχολεία σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, δεν θα πρέπει αυτό να ληφθεί ως μήνυμα αποκλεισμού ή παραμερισμού των έμπειρων σχολείων, διότι τα σχολεία αυτά ήταν που βοήθησαν και το πρόγραμμα Erasmus Plus να βρει το βηματισμό του στην Ελλάδα. Τα έμπειρα σχολεία ήταν αυτά που ήρθαν από την αρχή του προγράμματος κοντά στη σχολική εκπαίδευση και τράβηξαν και άλλα σχολεία λιγότερο έμπειρα προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα θα ήθελα τουλάχιστον να είναι μια ζυγισμένη προσέγγιση ανάμεσα στα καινούργια σχολεία για ένα κάλεσμα «Ελάτε στο πρόγραμμα Erasmus Plus» και στα περισσότερο έμπειρα σχολεία που έχουν ήδη απολαύσει τα ωφέλη αυτής της ευρωπαϊκής συνεργασίας, να δώσουν χέρι βοηθείας και να συμπληρώσουν τη στρατηγική σύμπραξη, ώστε να βοηθήσουν τα καινούργια σχολεία να έρθουν στο πρόγραμμα και στο ΙΚΙ. Η στόχευση των στρατηγικών συμπράξεων ανταλλαγών μεταξύ σχολείων είναι εξορισμού ανταλλαγή καλών πρακτικών. Είναι απλή η στόχευσή τους, εύκολη στο να την αντιληφθεί κανείς, γιατί οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά τι θέλουν στην πραγματικότητα να κάνουν, θέλουν να συμπράξουν, να συνεργαστούν, για να δούνε τα ελληνικά σχολεία πώς κάνουν τα πράγματα τα ευρωπαϊκά σχολεία και ταυτόχρονα τα ευρωπαϊκά σχολεία να ωφεληθούν από την ανταλλαγή πρακτικών με το πώς κάνουμε τα πράγματα εμείς στην Ελλάδα
και πραγματικά κάνουν τα σχολεία πολλά και ωραία πράγματα που αξίζει να τα δουν οι Ευρωπαίοι εταίροι τους. Έχουμε λοιπόν στόχευση συνεργασία σχολείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο με ανταλλαγή αναμενόμενη, προσδοκόμενη καλών πρακτικών. Εξοικείωση των σχολείων με την έννοια της αντιμετώπισης νέων προκλήσεων, άρα όχι στατικότητα, όχι μένω σε αυτό που ξέρω, αλλά ανοίγομαι και προσπαθώ να πειραματιστώ με το καινούριο, να προσλάβω πρακτικές, αλλά και να δώσω πρακτικές προς το εξωτερικό και κυρίως μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία της διεθνικής κινητικότητας, της ανταλλαγής και της συνεργασίας, εξοικείωση με τις έννοιες της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και της ανοχής της διαφορετικότητας. Συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, όχι όσον αφορά τα άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά και εξατομικευμένης εκπαίδευσης για τις ανταποκρινόμενες στις ανάγκες ενός εκάστου μαθητή ξεχωριστά. Και εξοικείωση στην ανοχή της διαφορετικότητας, γιατί ποιος είναι ο πιο κατάλληλος χώρος για να αναπτυχθούν να αναπτυχθεί η ιδιότητα και το σκέπτεστε του Ευρωπαίου πολίτη, του μελλοντικού Ευρωπαίου πολίτη που σέβεται τον εταίρο τον Ευρωπαίο και τώρα εσχάτως τον πρόσφυγα, αν όχι ο χώρος σχολικής εκπαίδευσης και αν όχι ο χώρος συνεργασίας που μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από τις στρατηγικές συμπράξεις που εμείς εδώ σήμερα σας προτείνουμε. Αυτές οι συμπράξεις λοιπόν γεννιούνται και ανθίζουν μέσα στον χώρο των σχολείων και αφορούν μόνο σχολεία. Μόνο σχολεία λοιπόν οι εταίροι εδώ, αποκλειστικά εξορισμού και μόνο σχολεία που είναι μέσα από τις χώρες που το πρόγραμμα αναγνωρίζει ως program countries, όχι ως partner countries. Έχουμε και χώρες που έχουμε και δράσεις μάλλον στο πρόγραμμα Erasmus Plus που πάνε και λίγο πιο έξω. Εδώ είμαστε μόνο σε σχολεία από program countries. Έχουμε μία μικρή προσδοκία, μπορούν και δύο σχολεία μόνο να συνεργαστούν και μέχρι 6 κατανότα το όριο. Τώρα απευθύνομαι στα παλαιότερα σχολεία. Αυτή είναι μία αλλαγή σε σχέση με πέρυσι, μία αλλαγή σε σχέση με το K2-19 που είχαμε μέχρι το 2017, που μπορούσαν, δεν υπήρχε όριο ως προς τον αριθμό των εταίρων. Φέτος ετέθη αυτό το όριο, εγνωσμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι μία από τις ενέργειες που έγιναν για απλοποίηση της δράσης και για διευκόλυνση των σχολείων. Κατελάχιστον 2 εταίροι, κατανότατο όριο 6 εταίροι. Ο οδηγός λέει κατελάχιστον 2 προερχόμενοι από τουλάχιστον 2 διαφορετικές χώρες του προγράμματος. Και εδώ απαντώ σε άλλο ερώτημα. Μπορούν να είναι 2 σχολεία από την Ελλάδα. Μπορούν και να είναι και 2 σχολεία από την Ελλάδα ή από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Απλώς θα πρέπει να ζυγίσετε πολύ καλά ποια θα είναι η προστιθέμενη αξία μέσα στην αξιολόγηση, όταν ο αξιολογητής θα πρέπει να κρίνει και να ζυγίσει την σύνθεση εταιρικής σχέσης, ποια θα είναι η προστιθέμενη αξία του να υπάρχουν 2-3 σχολεία περισσότερα από την ίδια χώρα, όσον αφορά την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του σχολείου. Η διάρκεια αυτών των συμπράξεων μπορεί να είναι από 12 έως 24 μήνες κατά κανόνα, εκτός εάν προβλέπουν μακροχρόνια κινητικότητα μαθητών που μπορούν τότε να επεκταθούν μέχρι και τους 36 μήνες. Η επιχορήγηση είναι 16.500 ευρώ ανά σχολείο κατέτος σύμπραξης και σε αυτό το ποσό δεν συμπεριλαμβάνονται κάποιες ειδικές κατηγορίες δαπανών που αφορούν παιδιά με ειδικές ανάγκες ή κάποια κόστη που αφορούν μακρινές διαδρομές στο εξωτερικό για κινητικότητα. Είπαμε εξ ορισμού ότι αυτές οι συμπράξεις είναι συμπράξεις ανταλλαγής καλών πρακτικών και αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την κινητικότητα. Προβλέπονται 4 διακριτά είδη συνεργασίας, τα 4 που θα αναλύσω στην επόμενη διαφάνεια. Δεν υπάρχουν όλες οι δυνατότητες για διεθνικές κινητικότητες όπως τις άλλες στρατηγικές συμπράξεις. Οι κινητικότητες προφανώς αφορούν εκπαιδευτικούς και μαθητές. Εδώ να διευκρινίσω ότι μέσα στη γλώσσα του οδηγού οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται ως accompanying persons. Όταν λοιπόν τους βλέπετε στην αίτηση και αναρωτιέστε τι είναι τα accompanying persons, ο οδηγός λέει ότι οι μαθητές ταξιδεύουν συνοδευόμενοι, accompanied,
από τους εκπαιδευτικούς τους. Άρα τους αναγνωρίζει εκπαιδευτικούς ως accompanying persons. Έχουμε δραστηριότητες κινητικότητας βραχίας διάρκειας. Τη βραχία διάρκεια το πρόγραμμα την ορίζει από 3 μέρες κατελάχιστον, χωρίς να συμπεριλαμβάνει τις ημέρες ταξιδίου, έως 2 μήνες και μακράς διάρκειας κινητικότητας από 2 μήνες έως και 12 μήνες. Τα είδη κινητικότητας, λοιπόν, επειδή μας παίρνετε τηλέφωνο και μας ρωτάτε τι θα βάλουμε μέσα στην αίτηση, είναι αυτά τα 4 που περιέχει αυτή η διαφάνεια για τις στρατηγικές συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων. Είναι μικρής διάρκειας ανταλλαγές ομάδων μαθητών που τους συνοδεύουν οι εκπαιδευτικοί τους από 3 μέρες έως 2 μήνες. Μικρής διάρκειας κοινά προγράμματα κατάρτισης προσωπικού, δηλαδή εκπαιδευτικών σε αυτή την περίπτωση, που μπορούν λοιπόν να ταξιδέψουν και μόνοι τους, χωρίς να συνοδεύουν παιδιά, για να λάβουν μέρος σε κάποια επιμορφωτική δραστηριότητα. Και έχουμε και αυτές τις, πώς να τις πω, ενδιαφέρουσες αλλά καινοφανείς σχετικά. Δεν ξέρω αν θα διαμορφωθεί μια διαφορετική πραγματικότητα στο μέλλον, για μακροχρόνιες κινητικότητες μαθητών σε αποσχολεία που συμμετέχουν μέσα στη σύμπραξη, προσχολεία που συμμετέχουν στη σύμπραξη στο εξωτερικό, που μπορεί να έχουν ελάχιστη διάρκεια από 2 και μέγιστη διάρκεια έως 12 μήνες. Αντίστοιχα, προβλέπεται μακροχρόνια κινητικότητα για σκοπούς επιμόρφωσης ή για ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό, που μπορεί να έχει πράγματι τόσο μεγάλη διάρκεια. Και εδώ επιχορηγούνται το ταξίδι, η διαβίωση στο εξωτερικό, υπάρχουν διαχειριστικά έξοδα, δαπάνες κατ' εξαίρεση που το είπα και πριν, με ένα ανώτατο όριο 16.500 ευρώ ανασχολείων αέτος σύμπραξης. Στα παλιά σχολεία απευθύναμε, ναι, πράγματι δεν επιχορηγούνται πια οι διεθνικές κινητικότητες για διαχειριστικούς λόγους που υπάρχει στις άλλες στρατηγικές συμπράξεις. Τα Transnational Project Meetings που λέγαμε μέχρι πρότινος δεν επιχορηγούνται πια, δηλαδή δεν μπορεί κάποιος εκπαιδευτικός να μετακινηθεί απλώς για να δει πώς εξελίσσεται η σύμπραξη και να το χρεώσει στο πρόγραμμα. Τώρα οι κινητικότητες θα αφορούν όλες αμιγώς τις κύριες, τις βασικές δραστηριότητες του έργου, θα είναι για επιμόρφωση, για συνεργασία, τα παιδιά και εκπαιδευτικοί μόνοι τους. Και στο περιθώριο των συναντήσεων αυτών μπορούν να βρίσκονται μαζί οι εκπαιδευτικοί και να προγραμματίζουν τις μελλοντικές ενέργειες του έργου ή να απολογίζουν το έργο που ήδη έχουν διατελέσει. Θέλω επίσης να πω ότι, επειδή έρχονται διαρκώς ενημερώσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτή ήρθε τελείως εσχάτως, λέμε ότι η ανώτατη επιχορήγηση για τις συμπράξεις αυτές είναι 16.500 ευρώ ανασχολείων αέτος σύμπραξης, που σημαίνει, για παράδειγμα, ότι αν έχουμε 2 εταίρους μέσα στη σύμπραξη, δεν μπορεί να λάβει πάνω από 33.000 ευρώ. Αυτό, διευκρινίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 33.000 ευρώ, δεν σημαίνει ότι το ένα σχολείο, κάθε σχολείο θα πάρει ακριβώς 16.500 ευρώ. Μπορεί μέσα στη σύμπραξη ο συντονιστής να αποφασιστεί να πάρει. Πάντα υπάρχει ένας συντονιστής, έτσι. Ακόμα και αν είναι 2 οι εταίροι, ο ένας λειτουργεί ως συντονιστής και επιβλέπει το φυσικό αντικείμενο. Μπορεί λοιπόν, διευκρινίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο συντονιστής να λάβει 18.000 ευρώ και ο εταίρος 15.000 ευρώ. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρινίζει ότι δεν είναι ανάγκη το 16.500 ευρώ να αναλωθούν στο ένα έτος και τα επόμενα 16.500 στο επόμενο έτος υλοποίησης. Αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο έχει είναι ο στρατηγικός προσανατολισμός της σύμπραξης. Δηλαδή μπορεί να θελήσει η σύμπραξη να ξοδέψει το 70% της επιχορήγησης που της αναλογεί το πρώτο έτος και το 30% το δεύτερο. Άρα εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μεγάλη ευελιξία όσον αφορά τα ποσά που διατίθεται, έτσι ώστε τα σχολεία να βρίσκουν το δρόμο τους στις δραστηριότητες που θέλουν να κάνουν όσον αφορά την επιχορήγηση. Και επανέρχομαι στην πρόσκληση που απευθύνει το ΙΚΙ στα σχολεία. Και λέω, ελάτε στις στρατηγικές συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων. Δεν είναι ότι τα σχολεία δεν ενδιαφέρονται. Τα σχολεία ενδιαφέρονται. Δεν είναι ότι τα σχολεία δεν ενθουσιάζονται. Τα σχολεία ενθουσιάζονται. Κρατήστε τον ενθουσιασμό σας. Πράγματι, αυτό είναι. Τελικά θα πάτε στο εξωτερικό για να συνεργαστείτε. Αυτό είναι στο τέλος. Γι' αυτό έχουμε μία εύκολη αίτηση για τα αρχάρια σχολεία. Έχουμε μία καλή αξιολόγηση.
Βλέπετε, σας γράφω τις σελίδες από τον οδηγό για τους αξιολογητές, που είναι διακριτές για τις συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ σχολείων. Και εκεί τονίζεται σε περισσότερες από μία περιστάσεις ότι τα κριτήρια επιλογής των συμπράξεων αυτών που αναλύθηκαν από τις προηγούμενες ομιλήτριες, γιατί εξακολουθούν να είναι 4 τα κριτήρια της ποιοτικής αξιολόγησης, εδώ οι αξιολογητές οφείλουν να τα δουν υπό το πρίσμα της αναλογικότητας. Το proportionality criterion, επιτρέψτε μου τα αγγλικά, γιατί έτσι θα τα δείτε γραμμένα μέσα στον οδηγό, είναι αυτό το κριτήριο που θα φέρει την αξιολόγηση της αίτησης ενός μικρού σχολείου σε διακριτό δρόμο από μία μεγάλη στρατηγική σύμπραξη και θα επιτρέψει τον αξιολογητή να διαγνώσει μικρές, σημαντικές όμως ανάγκες για το σχολείο και να του εγκρίνει επιχορήγηση. Έχουμε λοιπόν μια εύκολη αίτηση, μια αξιολόγηση προσαρμοσμένη σε αυτό που μπορεί να κάνει το σχολείο. Έχουμε μικρή διάρκεια κινητικότητα, μικρή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν 5 το ελάχιστο, έρχεται και γίνεται 3 για να τους διευκολύνει όλους και εκπαιδευτικούς και μαθητές να βγουν στο εξωτερικό και να συνεργαστούν. Έχουμε διάρκεια από 12 μήνες, ξεχάστε τα 24 μήνα, ξεχάστε τα 36 μήνα, ξεχάστε αυτά που έχουν πει για απαιτήσεις και ελάτε σε μία σύμπραξη 12μηνης διάρκειας για να κάνετε αυτό που έχετε φανταστεί ότι θέλετε να κάνετε στο σχολείο, εκκινούμενοι από μία ανάγκη που τη βλέπετε να υφίσταται και ενδεχομένως να μεγαλώνει και να φουντώνει μέσα στο σχολείο. Έχουμε ένα School Education Gateway που θα το παρουσιάσει ο κύριος Μαγκιώρος ευθύς αμέσως μετά από μένα, που θα σας επιτρέψει εύκολα να δείτε και να βρείτε άλλα σχολεία στην Ευρώπη που έχουν τις ίδιες ανάγκες από εσάς και να ευνηδιαστείτε ευχάριστα, γιατί αμέσως θα καταλάβετε ότι δεν έχω μόνο εγώ αυτό το πρόβλημα. Είναι πολλά τα σχολεία στην Ευρώπη που έχουν και σε πολλές διαφορετικές χώρες που έχουν αντιμετωπίσει μια πραγματικότητα ίδια με τη δική μου, στη Λέσβο, στη Χίο, πείτε μου, Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, Ακριτικά, Κιλκής, παντού. Κάθε σχολείο διαχειρίζεται τη δική του επιχορήγηση, πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει και σε αυτό να επιμείνω. Έχουμε λοιπόν μια επιχορήγηση, μια αίτηση που κατατίθεται από πολλούς εταίρους μαζί, κατατίθεται στη χώρα βεβαίως του συντονιστή εταίρου. Όταν όμως έρχεται η ώρα της έγκρισης και της απονομής της επιχορήγησης, το κάθε σχολείο παίρνει τη δική του επιχορήγηση από τη δική του χώρα και διαχειρίζεται μόνο αυτή. Δηλαδή εσείς θα πάρετε τα 16.500 ευρώ, δεν ξέρω πόσο θα εγκριθούν, και αυτά θα είναι για το ελληνικό σχολείο που θα πρέπει να διαχειριστεί και να λογοδοτήσει στην Εθνική Μονάδα και μέσω αυτής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον τρόπο με τον οποίο τα διαχειρίστηκε. Άρα έχουμε κάνει όλα τα πράγματα απλά για σας. Ελάτε στο πρόγραμμα, πάρτε έμπνευση από αποτελέσματα προηγούμενων ετών. Ήδη αναφέρθηκε η πλατφόρμα διάδοση αποτελεσμάτων Μαρία, σχεδίων. Συγγνώμη, τελειώνω. Έχουμε φύγει από το χρόνο λίγο. Έχω δύο λεπτά και το κλείνω. Πάρτε έμπνευση από τα αποτελέσματα των προηγούμενων ετών, κοιτάξτε μέσα στο site και δείτε τις συμπράξεις που έχουμε εγκρίνει για τα σχολεία αλλά και για τους άλλους φορείς τα προηγούμενα έτσι τομέα της σχολικής εκπαίδευσης και τους καταλόγους που εκδίδουμε κατά έτος με τα εγκεκριμένα σχολεία. Για όλες τις συμπράξεις που έχουμε στη σχολική εκπαίδευση ισχύει η ίδια καταληκτική και για αυτές μεταξύ ανταλλαγών μεταξύ σχολείων 21 Τρίτου του 2018. Σας παρακαλώ διαβάστε πολύ προσεκτικά, ειδικά τα σχολεία, την ανακοίνωση σχολικής, γιατί έχει όλο το διαδικαστικό κομμάτι για της υποβολής, με ενεργούς συνδέσμους για το πού θα αναζητήσετε τα έγγραφα, πού θα τα βρείτε, πώς θα τα συμπληρώσετε. Προσεγγίστε την αίτηση web, η αίτηση για τα K229 είναι αίτηση web, αλλά είναι πολύ ωραία επιμελημένη με αναλυτικές οδηγίες για το πώς θα τη συμπληρώσετε. Διαβάστε τον πρακτικό οδηγό για διευθυντές σχολείων που έχουμε αναρτήσει στα ελληνικά στην ιστοσελίδα για μια πολύ καλή εισαγωγή για το τι είναι το πρόγραμμα Erasmus Plus για τη σχολική εκπαίδευση. Το τελευταίο φυλάδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επίσης βρίσκεται στο site με όλες τις δυνατότητες για συμπράξεις. Εμείς θα σας στείλουμε έγγραφη απάντηση, όπως και αν αιτηθείτε, ό,τι και αν κάνετε, από εμάς θα πάρετε έγγραφη απάντηση για το πώς θα πήγε η αίτησή σας. Θυμηθείτε ότι με τον κύκλο υποβολής αιτήσεων του 2018, αν υποβάλλετε τώρα, τα παιδιά δεν θα πάνε τον Ιούνιο στο εξωτερικό, γιατί οι συμπράξεις αυτές ξεκινούν από 1η Ιανουάρη του 2018 να υλοποιούνται. Και κάποια πράγματα που μάλλον θα τα παραλείψω έχουν λεχθεί και από τους προηγούμενους.
Θέλω να πω μόνο, θυμηθείτε ότι ό,τι και αν υποβάλλετε στη σχολική, ό,τι και αν υποβάλλετε στη σχολική μονάδα, εμείς θα είμαστε μαζί σας διαρκώς. Από σήμερα που σας προσκαλούμε, μέχρι την ολοκλήρωση, την υλοποίηση των έργων σας, θα σας υποστηρίζουμε και θα είμαστε εκεί για σας. Σας ευχαριστώ πολύ.